Για ακόμη μία φορά επαναφέρουμε ως ΚΚΕ το μείζον θέμα και ζήτημα της ανάγκης διευθέτησης των στεγαστικών δανείων των παλινοστούντων ομογενών Ελλήνων από χώρες της πρώην Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, κύριε Πρόεδρε. Ως ΚΚΕ έχουμε επανειλημμένα καταθέσει σχετικές ερωτήσεις, 3 στον αριθμό, αλλά και τροπολογίες για την προστασία των παλινοστούντων ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση που έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια. Μετά τις ανατροπές του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, χιλιάδες ομογενείς ποντιακής καταγωγής αναγκάστηκαν να φύγουν από τους τόπους διαμονής τους και να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα χωρίς τις απαραίτητες δυνατότητες διαμονής στη χώρα μας. Το ελληνικό κράτος, αντί να τους διασφαλίσει αξιοπρεπή κατοικία, παρά το γεγονός ότι την ίδια στιγμή διασφάλισε φθηνό και έμπειρο εργατικό δυναμικό, τους οδήγησε στον τραπεζικό δανεισμό με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για να αντιμετωπίσουν τις στεγαστικές τους ανάγκες. Για όλα τα στεγαστικά δάνεια παράχθηκε ανεπιφύλακτα και για το 100% του κεφαλαίου και των τόκων, όπου αυτοί υπάρχουν, η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Σύμφωνα με τον νόμο 2790 του 2000, που είναι σε ισχύ, το ελληνικό κράτος όφιλε προς τους Έλληνες ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση, πρώτον, να διαθέσει δωρεάν παροχή οικοπαίδων για την ανέγερση κατοικιών έως 120 τετραγωνικά. Δεύτερον, να εξασφαλίσει την έκδοση οικοδομικής άδειας ατελώς με βάση ολοκληρωμένες μελέτες διάφορων τύπων κατοικιών από αρμόδια δημόσια αρχή. Τρίτον, να διασφαλίσει τη χορήγηση στεγαστικών επιδοτήσεων. Τέταρτον, να εξασφαλίσει επιδοτούμενη ιδιοκατοίκηση μέσω της ενίσχυσης για την κατασκευή ή τη βελτίωση υπάρχουσας κατοικίας ή της αγοράς διαμερίσματος ή την παροχή έτοιμης κατοικίας από το δημόσιο. Η στεγαστική αποκατάσταση των ομογενών Ελλήνων από την πρώην Σοβιετική Ένωση είναι ένα χρόνιο δυσεπίλητο ζήτημα από την επί της ουσίας μη ολοκλήρωση των προγραμμάτων που αναπτύχθηκαν από το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Ελλήνων Ομογενών. Σήμερα, εν μέσω της τεράστιας ακρίβειας που πλήττει τα λαϊκά στρώματα, πολλοί Έλληνες ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση έρχονται αντιμέτωποι με διαταγές πληρωμές για το σύνολο της οφειλής στεγαστικών τους δανείων. Αυτό συμβαίνει λόγω των πολιτικών που εφάρμοσαν διαχρονικά όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες ομογενείς που αντιμετωπίζουν σήμερα το συγκεκριμένο πρόβλημα με το στεγαστικό τους δάνειο ανέρχονται περίπου στις 35.000 πανελλαδικά. Αυτό που ζητούν είναι να διαγραφούν τα ποσά που έχουν διαμορφωθεί από προσαυξήσεις και τόκους, όπως και οι οφειλές που παραμένουν μετά από τις παραπάνω διαγραφές να μειωθούν στο κεφάλαιο κατά 50%. Το δε ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του ποσού που απομένει μετά τις ανωτέρω διαγραφές να μην υπερβαίνει το 10% του ετήσιου φορολογικού ποσού, προκειμένου να μπορέσουν να σώσουν τη μοναδική τους κατοικία που για τους περισσότερους ήταν όνειρο ζωής. Ερωτάται λοιπόν ο κύριος Υπουργός, σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση ώστε να επιληθεί το πρόβλημα της δρίνησης των δανείων των παλινοστούντων ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλά και να πάψει οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης ή άλλο αναγκαστικό μέτρο εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και του δημοσίου, προκειμένου να μην χάσουν τα σπίτια τους. Ευχαριστώ τον κύριο Τσοκάνη. Ορίστε κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την απάντησή σας. Ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε. Χρόνια πολλά σε όλους. Αξιότιμε κύριε Τσοκάνη, όπως γνωρίζετε, ταυτόσημη ερώτηση κατέθηκε στις 14 από 11 βουλευτές κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ και έχει ήδη απαντηθεί από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν λίγες μέρες. Στο πλαίσιο, ωστόσο, της παρούσας επίκαιρης ερώτησης, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε. Πρώτον, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και η Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων, η λεγόμενη ΔΕΛΤΑ 25, έχουν αναλάβει το έργο της εξέτασης και αποπληρωμής των αιτημάτων κρατικών εγγυήσεων επί δανείων φυσικών προσώπων που έχουν καταπέσει. Ως σήμερα έχουν εξεταστεί περισσότερα από τα 2/3 των δανείων φυσικών προσώπων και στόχος είναι η εργασία να έχει ολοκληρωθεί ως τέλος του έτους. Για την πλήρη εκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων των παλινοστούντων ομογενών έναντι των τραπεζών, όπως γνωρίζετε, υπήρχε ένα ζήτημα για τα δάνεια που είχαν δοθεί το δεκάμηνο από 7 Δεκάτου του 2004 έως 29 Εβδόμου του 2005. Γι' αυτό το σκοπό προχωρήσαμε σε δύο νομοθετικές ρυθμίσεις. Πρώτον, το άρθρο 44 του νόμου 5024 του 2023 για την αναδρομική ισχύ της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου στις σχετικές δανειακές συμβάσεις που συνομολογήθηκαν το εν λόγω δεκάμηνο. Και δεύτερον, πρόσφατα, το νόμο 5104 του 2024, τον Κουφουδού, στο άρθρο 101, όπου αποσαφηνίστηκε περαιτέρω ότι για δάνεια που χορηγήθηκαν σε αντίστοιχους δανειολήπτες για το δεκάμηνο, παλινοστούντες ομογενείς, δεν απαιτείται η εγγραφή υποθήκης ή προσημείωση στα ακίνητά τους. Συνεπώς, το ζήτημα της εξέτασης και εκαθάρισης των οφειλών προς τις τράπεζες λύθηκε και σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί και η εκαθάριση όλων των δανείων. Κατόπιν, αυτό είναι το πρώτο στάδιο για να αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες από το κράτος. Όταν αποπληρώνονται οι υποχρεώσεις τους προς το κράτος, σύμφωνα με την νομοθεσία, βεβαιώνονται οι οφειλές στη ΔΟΗ, στην ΆΔΕ. Η κυβέρνηση, από το στάδιο αυτό και μετά, έχει μεριμνήσει ώστε να δοθούν δύο ευεργετικές δυνατότητες στους δανειολήπτες. Πρώτον, με το άρθρο 293 του νόμου 4738 του 2020 δόθηκε ειδική δυνατότητα στους δανειολήπτες δανείων με εγγύηση ελληνικού δημοσίου και στους παλινοστούντες ομογενείς να ρυθμίσουν τους οφειλές με καταβολή έως και 120 μηνιαίες δόσεις. Δεύτερον, δυνατότητα ρύθμισης οφειλών με βάση τον εξοδικαστικό μηχανισμό του νόμου 4738 του 2020, όπου μπορούν με μια ενιαία αίτηση να ρυθμίσουν συνολικά, χωρίς προσφυγή δικαστήριου, τις οφειλές τους προς το δημόσιο έως 240 δόσεις και προς τράπεζες έως 420 δόσεις. Βασικό κομμάτι της ρύθμισης οφειλών αποτελεί και η μερική διαγραφή χρέους υπό τους όρους του νόμου, σε ό,τι αφορά τις οφειλές προς το δημόσιο 75% επί της βασικής οφειλής, καθώς και ως 95% επί των προσαυξήσεων. Επιπροσθέτως, πρόσφατα, επίσης, με τον νόμο 5104 του 2024, το άρθρο 102, διευκολύνεται η ένταξη στον εξοδικαστικό ακόμα και πριν βεβαιωθούν οι οφειλές στη ΔΟΗ, ακόμα όσο είναι στις τράπεζες για τις εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς αν προβλέπεται ποσό διαγραφής, οι τράπεζες δικαιούνται να ζητήσουν από το ελληνικό δημόσιο την πληρωμή του εγγυημένου μέρους του ποσού αυτού. Βλέπετε λοιπόν ότι λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα για τους δανειολήπτες και με δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και ειδικά μέτρα για τους παλινοστούντες ομογενείς, στα πλαίσια πάντα όμως του ευρωπαϊκού δικαίου και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ορίστε, κύριε Τσοκάνη, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, έχω στα χέρια μου τη δεκασέλιδη απάντηση από το Υπουργείο, μια απάντηση γρίφου που οδηγεί όλο αυτό τον πληθυσμό των Ελλήνων ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση στα χέρια μια σειρά επιτίδιων που θα αναλάβουν να υποβάλουν με υψηλό κόστος αιτήσεις για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Έχετε αναρωτηθεί, έχετε δει ποιοι πραγματικά εντάσσονται στον εξοδικαστικό συμβιβασμό? Τα εξαθλιωμένα νοικοκυριά που δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε καν να επιβιώσουν, πληρώνοντας αδρά αμοιβές σε γραφεία που εκμεταλλεύονται όλο αυτό το πεδίο κερδοφορίας. Αυτή τη στιγμή η επιμονή και η ερώτησή μας έχει να κάνει με το χρέος της πολιτείας μας απέναντι στους Έλληνες ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση όσον αφορά το θέμα της στεγαστικής τους αποκατάστασης, που το ελληνικό δημόσιο δεν έχει κάνει τίποτα 30 χρόνια τώρα, αφήνοντας έναν ολόκληρο πληθυσμό στο έλεο της τύχης τους. Αφού τους άφησε και τους χωρίς να τους δώσει καμία υποδομή και καμία βοήθεια, τη δυνατότητα να χτίσουν στις εκτός σχεδίου περιοχές, τους επέβαλε τεράστια πρόστιμα από την πολεοδομία και το ΊΚΑ, ενώ οι κατοικίες είχαν χτιστεί με τα δικά τους χέρια, με τις δικές τους γνώσεις, με τις δικές τους οικογένειες. Την ίδια στιγμή δεν πήρε κανένα μέτρο ενίσχυσης εφαρμογής του νόμου 2790 του 2000 που προέβλεπε τη δωρεάν παραχώρηση κατοικίας. Δεν πήρε κανένα μέτρο εφαρμογής τόσων και τόσων νόμων που υπήρχαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προκειμένου να δοθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενίσχυσης και στεγαστικής αποκατάστασης των Ελλήνων ποντιακής καταγωγής. Ανταυτού τους χρέωσε με πρόστιμα, με τακτοποιήσεις που δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο που θα οδηγήσουν και σε τι καινούργιες επιβαρύσεις θα έχουν αυτά τα νοικοκυριά. Πραγματικά ο πληθυσμός αυτός τα κατάφερε. μπόρεσε και έκτισε τις κατοικίες του. Αυτή τη στιγμή όμως είναι άμεση καθήκον και ευθύνη της πολιτείας η ένταξη στο σχέδιο ολόκληρων των περιοχών, οι οποίες μένουν χωρίς υποδομές ίδρευσης, χωρίς υποδομές για όλες τις κατοικίες αποχετευτικού σύγχρονου δικτύου, αλλά και υποδομές οδικού δικτύου, πολλές φορές δίπλα σε ρέματα ή σε δασικές εκτάσεις, με ό,τι κινδύνους ελοχεύει αυτό. Και αυτό είναι ευθύνη της ελληνικής πολιτείας. Η απάντηση του Υπουργείου είναι πραγματικά γρίφος. Σήμερα υπάρχει μεγάλη ανάγκη όλες αυτές οι οικογένειες, 49.000 οικογένειες, οι οποίες εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα από την πρώην Σοβιετική Ένωση, να ενισχυθούν στην κατεύθυνση ικανοποίησης των στεγαστικών του αναγκών. Εμείς θεωρούμε ότι η περικοπή κατά 50% του κεφαλαίου πρέπει να είναι άμεση. Απευθείας με απόφαση του Υπουργείου, με απόφαση του Κοινοβουλίου, όπως και των τόκων και των προστήμων, για να μπορούν όλες αυτές οι οικογένειες να ικανοποιήσουν και τις υποχρεώσεις τους απέναντι σε αυτό το δανεισμό που το ονομάζει η πολιτεία, αλλά και απέναντι στην καθημερινότητά τους, με την καταβολή μόλις του 10% των υποχρεώσεων σύμφωνα με το ετήσιο εισόδημά τους. Επίσης, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι η πολιτεία πολύ απλόχερα και με μεγάλη ευκολία διαγράφει δάνεια εφοπλιστών, βιομηχάνων, καναλαρχών και άλλων κατασκευαστικών ομίλων, και την ίδια στιγμή δεν παίρνει κανένα μέτρο όταν πρόκειται για ένα κομμάτι του πληθυσμού που έχει τραβήξει τα πάνδυνα, γνωρίζοντας διπλή προσφυγιά ερχόμενη πίσω στην πατρίδα του. Νομίζουμε ότι το Υπουργείο, αλλά και η κυβέρνηση και το Ελληνικό Κοινοβούλιο πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση, όχι να μπλέκουμε αυτόν τον πληθυσμό μέσα σε γρίφους και δυσκολίες που η πολύπλοκη νομοθεσία επιβάλλει, ούτως ώστε να μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, ικανοποιώντας τις πιο σύγχρονες ανάγκες. Θεωρούμε ότι τα αιτήματα που βάζουν χρόνια τώρα και η Παμποντιακή Ομοσποδία και η Ποντιακή Σύλλογη όλων των περιοχών βρίσκονται σε αυτή την κατεύθυνση και τα στηρίζουμε, και νομίζω ότι πρέπει και έχει υποχρέωση και η Βουλή και η κυβέρνηση να τα υιοθετήσει. Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε και τον ποντιακό ελληνισμό να ασκήσει όλες τις πιέσεις που επιβάλλεται σήμερα προς την πολιτεία και προς την κυβέρνηση. Θα μας βρει δίπλα του, θα μας βρει κοντά του, συνεχώς να αναδεικνύουμε, να ξεσκεπάζουμε και σιγά σιγά να επιβάλλουμε και την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Ούτως ή άλλως, σε δύο μέρες βρισκόμαστε μπροστά στη θλιβερή επέτειο της γενοκτονίας, με 353.000 Έλληνες ποντιακής καταγωγής που εξολοθρεύτηκαν και πάνω από 1 εκατομμύριο εκτοπισμένους. Νομίζουμε ότι αυτός ο πληθυσμός δεν πρέπει να γνωρίζει καθημερινά καινούργιες γενοκτονίες, ερχόμενος αντιμέτωπος με όλα τα αδιέξοδα και τις δυσκολίες καθημερινότητας. Έχουμε χρέος ως πολιτεία και νομίζω πως πρέπει και το Υπουργείο γρήγορα, αποφασιστικά και εσπευμένα να πάρει την απόφαση, σύμφωνα και με την τροπολογία που κατάθεσε το ΚΚΕ και το περιεχόμενο των ερωτήσεων που έχουμε κατά καιρούς βάλει. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την δευτερολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Προφανώς το ΚΚΕ προτείνει οριζόντια, χωρίς κριτήρια, διαγραφή οφειλών. Σας ανέφερα για την κοινωνική δικαιοσύνη. Στα πλαίσια της κοινωνικής δικαιοσύνης σημαίνει προφανώς ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός και ο νόμος έχει κριτήρια ευαλωτότητας, και ακριβώς αυτό κάνει. Ανάλογα με τη δυνατότητα αποπληρωμής του καθενός, προβλέπει μέσα από αλγόριθμο το ποσό διαγραφής οφειλής ή προς αυξήσεων. Αυτό είναι που είναι σύμφωνο με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και με διατήρηση της κουλτούρας πληρωμών και της δικαιοσύνης έναν των δανειοληπτών που με κόπο εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους. Δεν νοείται κάποιος που έχει τη δυνατότητα πληρωμής των υποχρεώσεών του να μην τις εξοφλεί εις βάρος των υπόλοιπων πολιτών. Αλλά και εδώ να πούμε ότι σε περίπτωση, ειδικά για τους ομογενείς μας, που δεν προκύπτει ευνοϊκή ρύθμιση από τον εξοδικαστικό μηχανισμό, υπάρχει ευνοϊκή δυνατότητα των 120 δόσεων εναλλακτικά. Σε κάθε περίπτωση, η πλειονότητα των παλινοστούντων ομογενών έχουν δει ήδη τις οφειλές τους προς τις τράπεζες να εξοφλούνται. Για την πληροφόρησή σας, εκκρεμούν περίπου 6.500 αυτή τη στιγμή αιτήματα να καθαρίσουμε στη ΔΕΛΤΑ 25. Και τώρα έχουν διαθέσιμα τα εργαλεία να ρυθμίσουν τις δόσεις τους με ευνοϊκό τρόπο. Εδώ, να αναφέρω και λίγα λόγια για τον εξοδικαστικό μηχανισμό εν γέννη. Σύμφωνα με τις εκθέσεις προόδου της Γενικής Γραμματείας Χρηματοδοτικού Τομέα και Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους, ήδη συνολικά μέχρι τέλος Απριλίου έχουν πραγματοποιηθεί 16.740 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών με 5,92 δις ευρώ αρχικά κεφάλαια. δανείων, ο μέσος όρος μηνιαίων ρυθμίσεων του τελευταίου εξαμήνου υπερβαίνει τις 1.100, ενώ το μήνα Απρίλιο σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ με 3.819 νέες υποβολές. Ενώ το ποσοστό εγκρισιμότητας, επειδή ρωτήσατε, των ρυθμίσεων είναι 100% για το δημόσιο και αγγίζει το 79% είναι αυτή τη στιγμή από τις τράπεζες, τους ομοδοτικούς φορείς. Άρα όποιος κάνει εν γέννη αίτηση στον εξαδικαστικό, αυτό που βγάζει το σύστημα εν γέννη εγκρίνεται. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια κυβέρνηση που δίνει λύσεις. Πρόσφατα περάσαμε τις τροπολογίες για τις κρατικές εγγυήσεις. Είχαμε ξαναπεράσει από τις εκλογές 10 άρθρα να λύσουμε το πρόβλημα. Λύσεις όμως κοινωνικά δίκαιες και με σεβασμό απέναντι τόσο σε όσους πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, όσο και στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Αλλά και με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα. Ευχαριστώ θερμά.